Γεια σας, γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα έχουμε μία τεράστια χολάρα, ένα super jumbo haul. Βλέπετε εδώ πέρα αυτή τη σακουλάρα, το σήκωσα για ακόμη μία φορά. Βασικά είχαμε λίγο καιρό να πάμε jumbo, το καταλαβαίνετε, οπότε πρέπει να επανορθώσω και να κάνουμε ένα jumbo haul. Να σας πω την αλήθεια, άλλη σειρά είχα στο μυαλό μου έτσι για βίντεο, αλλά τελικά προέκυψαν κάποιες ελλείψεις. Ελλείψεις οι οποίες ήταν πάρα πολύ σημαντικές για τα επόμενα βίντεο που θα ακολουθήσουν. Σας έχω τάξει οργανώσεις, σας έχω τάξει πολλά πράγματα. Όλα θα έρθουν απλά με διαφορετική σειρά για να ακολουθήσω την τελευταία ψυχαναγκαστική σκέψη μου. Ναι, τρέλα. Τέλος πάντων, με καταλαβαίνετε ψυχαναγκαστική εκεί έξω. Όπως τα οργάνωσα τώρα έτσι ωραία, ωραία, ωραία στο κεφάλι μου, έτσι θέλω να τα υλοποιήσω. Οπότε σήμερα έρχεται το jumbo haul. Και το αμέσως επόμενο βίντεο, αν δεν αλλάξω γνώμη τελικά, θα είναι η οργάνωση ντουλάπας και μετά θα προχωρήσουμε στις υπόλοιπες οργανώσεις, γιατί πάλι είχα έτσι ένα συγκεκριμένο τέλος πάντων ιρμό σκέψεων για το πώς πρέπει να γίνει η οργάνωση εδώ μέσα. Σας τρέλα να το ξέρω, αλλά τέλος πάντων χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, πάμε να ξεκινήσουμε με το haul μας για να σας τρελάνω κι άλλο. Όπως σας είπα λοιπόν και στην αρχή, σήμερα έχουμε χολάρα, τζάμπο χολάρα, σούπερ τεράστια. Δεν θα συνεχίσω καθόλου με τον μπλα μπλα μου, πάω με βούρου στο ψητό γιατί έχουμε πολλά πραγματάκια να δούμε. Τα οποία σε επόμενο βίντεο, μάλλον σε επόμενα βίντεο, θα τα δούμε έτσι ξανά. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τη σακούλα μας, θα τα πιάνω όλα στην τύχη και θα σας τα δείχνω. Πραγματικά ένας χαμός, δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Λοιπόν, στην τύχη όπως είπαμε. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα το πρώτο μας πραγματάκι, το οποίο είναι αυτό το υπέροχο νεσισεράκι, το οποίο κανονικά, τέλος πάντων, είναι θήκη γυαλιών, αλλά εγώ, επειδή αλλιώς το φαντάστηκα, θα το έχω σαν νεσισεράκι μέσα στην τσάντα μου, όπου θα βάζω τέλος πάντων τα ψιλολόγια, τα χάπια μου, για παράδειγμα. Τέλος πάντων, πλάκα κάνω. Αλλά ναι, μπορώ να βάζω τα καλλιντικά και τέλος πάντων, ό,τι έχω ψιλολόι και δεν θέλω να το έχω χύμα στην τσάντα και να ψάχνουμε. Οπότε νομίζω αυτό το νεσεσέρ είναι η τέλεια λύση. Δείτε πόσο όμορφο είναι, σούπερ. Είχε πάρα πολύ ωραία γενικά νεσεσεράκια έτσι και ήταν και πολύ κοντά στην είσοδο του καταστήματος. Προφανώς λόγω καλοκαιρινών, καταλαβαίνετε. Εγώ διάλεξα το συγκεκριμένο γιατί ήταν το καλύτερο για μένα. Και έχει και αυτό εδώ πέρα το χουχουλιάρικο κρεμαστούλι, το οποίο είναι έρωτας. Προχωράμε σε λιχουδίτσα για το ρουλάκι. Έχω πάρει κι άλλες, θα σας τις δείξω μετά όταν τις βρούμε. Αλλά τη συγκεκριμένη την έχουμε ξαναπάρει, έχει δοκιμαστεί. Ήτανε, εντάξει, τρελά αγαπημένη του, του άρεσε πάρα πολύ. Οπότε ναι, πήρα τη συγκεκριμένη, είναι με γεύση κοτόπουλο και έχει 200 γραμμάρια μπισκοτάκια, σούπερ. Προχωράμε τώρα σε αυτό εδώ. Τι έχω εδώ μέσα? Γενικά πολλά γυάλινα έχω σήμερα, ελπίζω να κατάφερα να τα φέρω όλα σώα και αυλαβή στο σπίτι, γιατί να γίνεται ένας χαμούλης. Εδώ μέσα λοιπόν έχουμε αυτό το υπέροχο ποτήρι για να μου μεγαλώσει τη συλλογή μου, γιατί εγώ ό,τι σχέδιο βγάζει το τζάμπο το έχω. Έχω το απλό το γυάλινο με το κόκκινο καπάκι. Έχω το άλλο με τα φλαμίγκο. Έχω το άλλο με τα καρπούζια. Μόλις είδα και αυτό, το οποίο το έχω ξαναδεί δηλαδή, αλλά μόλις θυμήθηκα ότι μου λείπει από τη συλλογή μου, εννοείται ότι το πήρα. Το συγκεκριμένο στυλ το χρησιμοποιώ πάντα για τα καφεδάκια μου το απόγευμα. Δεν ξέρω, με βολεύει πάρα πολύ, μου αρέσει πάρα πολύ και δείτε, ομορφιά είναι. Τέλειο. Πάμε πάλι σε γυάλινα και έχουμε 2 πιατάκια πάστας. Λοιπόν, εδώ τα βλέπετε, 2. Και πάμε πιο κοντά να δείτε πόσο όμορφο είναι το σχέδιο. Είναι σούπερ, λατρεύω. Τώρα θα μου πεις, Κατσερεάνη, πήρες μόνο 2. Να τα κάνεις τα 2. Λοιπόν, θα σας πω, έχω σχέδιο. Αν έπαιρνα ό,τι ήθελα σήμερα από το τζάμπο, να είστε σίγουροι ότι θα είχαμε 5 τέτοιες σακούλες. Και λίγο λέω. Οπότε, βάσει σχεδίου, λέω, δεν θα πάρεις άνιμη εξάδα ή δωδεκάδα. Θα πάρεις 2 σήμερα. Επόμενη φορά θα πάρουμε άλλα 2. Θα το πάμε σιγά σιγά, γιατί δεν είναι ότι δεν έχω κιόλας πιάτα, έχω. Οπότε εντάξει, είπα να πάρω 2 για αρχή. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε αυτή την υπέροχη πιατέλα, τη φανταστική πιατέλα, πραγματικά είναι πανέμορφη. Την έχω πάρει μάλλον για την καλοκαιρινή διακόσμηση της τραπεζαρίας, που θα γίνει σε vlog να σημειωθεί αυτό.
όταν διακοσμήσουμε σαλόνι, έτσι, τραπεζαρία κλπ. Θα την βάλουμε κάπου, δεν έχω ιδέα που, λογικά στην τραπεζαρία. Αλλά ναι, δεν μπορούσα να αντισταθώ όταν την είδα και λέω αυτό το θέλω. Και το πήρα. Και άλλο γυαλικό, τα γυαλικά τα έχω βάλει πάνω-πάνω, λέω για να σωθούνε, καταλάβατε. Και έχουμε ακόμη μία φανταστική πιατελίτσα. Βλέπετε πόσο ωραία είναι, τι ωραίο χρωματάκι. Και αυτή για διακόσμηση, ενδεχομένως για τραπεζαρία θα δούμε. Απλά μ' άρεσε πάρα πολύ και αυτή και η προηγούμενη. Δεν μπορούσα να διαλέξω μία, οπότε πήρα και τις δύο. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με γυάλινα. Τι έχουμε εδώ? Α, εδώ πέρα έχουμε μπολάκια. Έχω πάρει αυτά τα δύο που θα σας δείξω τώρα, τα οποία είναι λίγο μικρότερα, και μετά θα δούμε και δύο πιο μεγάλα. Λοιπόν, το πρώτο είναι ετούτο εδώ. Το βλέπετε πόσο ωραίο είναι, φανταστικό. Και εδώ πέρα έχουμε το δεύτερο, πανέμορφο. Παραλίγο να μην έχουμε άλλα γυάλινα για σήμερα. Λοιπόν, τα σώσαμε. Δύο μεγαλύτερα μπολάκια. Εδώ βλέπετε το πρώτο, το οποίο είναι όνειρο. Βλέπετε αυτό το υπέροχο που, εντάξει, εγώ ερωτεύτηκα. Πραγματικά, μόλις το έβαλε, το θέλω, και ας έχω μπολάκια, δεν πειράζει. Και εδώ είναι το δεύτερο μεγάλο μπολάκι, επίσης σούπερ. Δεν μπορούσα να ξεχωρίσω, να διαλέξω αυτό ή το προηγούμενο, οπότε πήρα και τα δύο. Και νομίζω εδώ μέσα έχουμε το τελευταίο εύθραυστον, τέλος πάντων, αντικείμενο, δεν είναι γυάλινο. Αλλά έχουμε όλα αυτά εδώ, τα υπέροχα κοχυλάκια, πανέμορφα. Τα θέλω έτσι για κάποια διακόσμηση, σε κάποια πιατέλα ενδεχομένως, στην τραπεζαρία ή στο σαλόνι θα δούμε. Και πάμε τώρα να συνεχίσουμε, νομίζω δεν έχουμε άλλο γυάλινο, αν έχουμε και είναι κάτω-κάτω ότι βάψαμε. Έχουμε εδώ πέρα μία διπλή συσκευασία χάρτο πετσέτες, ένα τεράστιο γίγας πακέτο, το παιδί ατύχημα το χρειάζεται, με 100 τσιρότα, 100 παρακαλώ, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχω τσιρότα στο σπίτι, έχω δύο καινούργια πακέτα από 40 τσιρότα το καθένα, αλλά μου μίλησε αυτό όταν το είδα, λέω έχει 100, πάρ' το Άννη, θα χρειαστεί, δεν θα πάει χαμένο. Είμαι το παιδί ατύχημα, τι να κάνουμε. Πάμε τώρα σε κάτι πανέμορφο, το οποίο ελπίζω να βλέπετε εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτό το πήρα για διακόσμηση ξεκάθαρα στο υπνοδωμάτιο, γιατί εκτός από οργανώσεις, μετά τις οργανώσεις, θα έρθει και μία έτσι αναβάθμιση υπνοδωματίου. Δεν σας λέω τίποτα, απλά ετοιμάζω ωραία πράγματα, να ξέρετε. Θα κάνουμε ένα τελείως έτσι makeover. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα θα είναι ένα από τα διακοσμητικά που θα έχουμε. Και πάμε τώρα σε καλαμάκια. Πήρα 4 πακέτα κοντά καλαμάκια. Είναι πλαστικά επαναχρησιμοποιούμενα. Αυτά λοιπόν είναι τα κοντά που βάζω έτσι σε κανένα φρέντε, σπρέσο κλπ. Όταν κάνω για τον κόστο, για μένα, γιατί εγώ ξέρετε, έχω τα δικά μου ποτήρια για τον καφέ, τα οποία έχουν το χοντρό καλαμάκι. Αλλά πήρα και αυτά εδώ πέρα γιατί χρειάζονται. Και πήρα και αυτό εδώ πέρα το πακέτο που έχει μέσα 120 καλαμάκια. Αλλά αυτά είναι για μεγάλο ποτήρι. Τα βλέπετε, είναι τα μεγάλα, τα τεράστια. Επιστρέφουμε τώρα σε ρουλίνι και πάμε εδώ πέρα σε ένα ακόμη πακέτο με λιχουδίτσες. Αν δείτε εδώ πέρα από κοντά, είναι για κουτάβια τα συγκεκριμένα. Αλλά εγώ είχα σχέδιο και πάλι και τα πήρα επίτηδες. Είναι και γεμιστά κιόλας, δηλαδή είναι άλλο level. Θα χαρεί πάρα πολύ το ρουλάκι σίγουρα και τα συγκεκριμένα τα πήρα. Θυμάστε στο Temu Hall που είχαμε πάρει ένα παιχνίδι που βάζεις μέσα λιχουδίτσες και το δίνεις στο σκυλάκι και έχει τις τρύπες και παίζει με την μπάλα και βγάζει λιχουδίτσες. Λοιπόν, ήθελα να πάρω έτσι μικρούλικες λιχουδιές, οπότε πήρα και αυτό το πακέτο. Ξανά ρουλίνι. Λοιπόν, δεν γινόταν να μην του πάρω και λιχουδίτσες οι οποίες κάνουν καλό στα δοντάκια του. Ήτανε και ένα συν ένα δώρο. Τα έχουμε ξαναπάρει και του άρεσαν, οπότε εντάξει, εννοείται τα πήρα. Τα συγκεκριμένα λοιπόν έχουν τριπλή δράση, μειώνει το σχηματισμό πέτρας έως και 80%, καθαρίζει τα δυσπρόσιτα δόντια και ενισχύει την υγεία των ούλων. Τέλειο. Δεν έχει και ζάχαρη. Τους βοηθάει έτσι να έχουν και μια πολύ δροσερή αναπνοή. Είναι top. Μόλις τα δει αυτά τρελαίνεται όταν του δίνω. Τώρα, παρατήρησα κάτι το οποίο δεν το είχα ξαναδεί, να σας πω την αλήθεια, και το πήρα. Είναι αυτό εδώ το πακέτο, το οποίο έχει 4 θικάκια για το πάνω μέρος της οδοντόβουρτσας, οπότε καιρός να αντικαταστήσουμε τα παλιά μας κουτάκια. Συνεχίζουμε σε καθαριστικό σπρέι για τα ξύλα, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό, έχει τέλειο άρωμα, μυρίζει λεμονάκι και είναι σούπερ. Ακόμη ένα καθαριστικό, το οποίο το παίρνω για πρώτη φορά, για να καθαρίζω και λίγο μόνη μου το πεντάβρωμο αυτοκίνητό μου. Αυτό είναι για το ταμπλό. Θα έχω μέσα ένα πανάκι με μικροίνες στο αυτοκίνητο και θα το καθαρίζω. Και έχει και άρωμα τσιχλόφουσκα, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Οπότε ναι, μια χαρά. Συνεχίζουμε τώρα στις αγαπημένες μου σακουλίτσες. Είναι αυτές εδώ πέρα, οι LF. Μυρίζουν κεράσι.
Είναι για το μεγάλο κάδο που έχουμε, για τα σκουπίδια. Και σου έχουν δώρο και ένα πακετάκι με σακουλίτσες για τον μπάνιο, για τον κάδο του μπάνιου, ξέρετε, τον μικρό. Οι καλύτερες σακούλες πραγματικά, και φοβερή τιμή, αλλά και δεν σχίζονται. Συνεχίζουμε τώρα. Κλασικά δεν θα ήταν τζάμπο χολ δικό μου αν δεν είχα ένα κρεμοσάπουνο, τουλάχιστον ένα. Αλλά ναι, λες και το έχω κάνει τάμα ένα πράγμα. Πήρα αυτό εδώ πέρα από Παπουτσάνης. Το συγκεκριμένο είναι νότες δροσιάς με εκχύλισμα φυκιών. Τέλειο. Δεν το έχω ξαναπάρει και πάμε να το μυρίσουμε κιόλας, γιατί προφανώς δεν το άνοιξα να το μυρίσω. Το πήρα στην τύχη, αλλά λέω Παπουτσάνης είναι, θα μ' αρέσει. Αχ, καλοκαίρι. Λοιπόν, είναι τέλειο, πραγματικά τέλειο. Εγώ έπαιρνα τα άλλα που έχει, τα κλασικά, ξέρετε, με βανίλια, τι είναι και κάτι τέτοια. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι, γιαούρτι, μέλι, κάτι τέτοια. Τώρα πάμε παρακάτω σε αυτήν εδώ τη ζωνούλα. Λοιπόν, όταν την είδα, τρελάθηκα. Και λέω, θα την πάρω. Πολύ οικονομική ήτανε. Είναι από το στυλ ζωνών που μου αρέσει. Δεν ξέρω αν βλέπετε έτσι αυτή την μπλέξη που έχει. Είναι από αυτές τις ζώνες που δεν έχουν τρύπες. Το χώνεις εσύ αυτό εδώ πέρα, όπου θες τέλος πάντων. Είναι και μαλακούλες. Είναι τέλειες. Και είναι πανέμορφο, το χρώμα σούπερ. Το έχω φανταστεί έτσι με τζινάκι και μια ωραία μπλουζίτσα και πω, να βγω έτσι το βράδυ, βόλτα ή το απόγευμα ή... Είναι τέλεια, 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 μ' άρεσε. Ζώνες δεν πολύ φοράω, έχω πολύ λίγες, αλλά αυτήν τη λάτρεψα. Τώρα πάμε σε ένα διακοσμητικούλι. Πήρα λοιπόν αυτήν εδώ την πεταλουδίτσα. Είναι έτσι ένα κρεμαστό διακοσμητικό. Βλέπετε πόσο τέλειο είναι. Έχω ένα αντίστοιχο, αν θυμάστε το είχαμε βάλει στο haul, το οποίο είναι έτσι ένα ανοιξιάτικο με πουλάκι και κάτι τέτοια τέλος πάντων. Πάρα πολύ ωραίο. Ενδεχομένως να αντικαταστήσουμε εκείνο με αυτό εδώ πέρα, έτσι, για την καλοκαιρινή διακόσμηση. Θα δούμε. Τώρα, θέλω να προσέξετε. Κάθε αλλαγή σεζόν, τι κάνω, τι παίρνω εγώ από τζάμπο. Παίρνω παντόφλες. Άλλο από εκεί. Πήρα αυτές εδώ πέρα τις παντοφλίτσες για το καλοκαίρι. Δεν ξέρω γιατί κάθε σεζόν αλλάζω και δεν κρατάω τις περσινές. Δεν ξέρω, απλά νιώθω ότι έτσι ανανεώνομαι. Οπότε ναι, πήρα τις συγκεκριμένες, αυτό το χρωματάκι τις είχε και σε άλλα. Τις είχε και σε μπες και σε μαύρο. Αλλά για κάποιο λόγο αυτό το φιστική μου μίλησε, οπότε επέλεξα το συγκεκριμένο. Τώρα πήρα έναν ακόμη ντοσιέ για τα δικά μου τα ψυχαναγκαστικά. Έχω άπειρους, η αλήθεια είναι, αλλά εγώ συνεχίζω να παίρνω, γιατί πάντα χρειάζονται. Είναι λοιπόν έτσι, βλέπετε. Μια χαρά, τέλειο το σχέδιο. Θα χρειαστεί σίγουρα. Προχωράμε παρακάτω και πήρα έναν αναπτήρα, ο οποίος είναι πάρα πολύ μακρόστενος όπως βλέπετε. Είναι τέλειος, τον θέλω συγκεκριμένα έτσι για τα πιο βαθιά κυροπήγια, βαζάκια κλπ. Που έχουν μέσα κάποιο ρεσό, καταλάβατε. Όπου είναι δύσκολο να χώσεις το χέρι τέλος πάντων με τον αναπτήρα ή έστω με τους άλλους αναπτήρες που έχω, που έχουν μία τόση μύτη, καταλάβατε. Αυτό εδώ πέρα παιδιά είναι τέλειο. Επόμενο πραγματάκι που θα σας δείξω είναι κάτι το οποίο μου έχει ζητηθεί. Έχει γίνει ειδική παραγγελία και το πήρα. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι ένα τηλεκατευθυνόμενο αυτοκινητάκι. Λοιπόν, δείτε εδώ πόσο τέλειο είναι. Μαύρο με κόκκινο. Τώρα, πώς να σας το δείξω δεν ξέρω, αλλά εδώ πέρα είναι το χειριστήριο μέσα, δεν ξέρω αν φαίνεται. Προφανώς και δεν το ανοίγουμε. Αυτό είναι ειδική παραγγελία από το Σπυράκο, όπως καταλαβαίνετε. Τον είχα ρωτήσει τι θέλει να πάρουμε και μου είπε θέλω ένα αυτοκίνητο. Κλασικά. Οπότε, μπήκα εγώ στο τζάμπο, στο e-shop και τον έβαλα να τα δει όλα. Τα είδαμε όλα, ανοίξαμε ό,τι του άρεσε. Και στο τέλος τον έβαλα να κάνει διαλογή και ξεχώρισε το συγκεκριμένο γιατί είναι μαύρο κόκκινο. Βασικά εξ αρχής το ήξερε ότι το θέλει. Μου έλεγε εγώ θεία θέλω αυτό, εγώ θεία θέλω αυτό. Τέλος πάντων, του δείξα και τα υπόλοιπα εγώ και εν τέλει καταλήξαμε στο ότι σίγουρα θέλει το συγκεκριμένο. Οπότε ναι, το πήρα και σύντομα θα του κάνω έκπληξη. Σιγά σιγά τελειώνουμε με την εξής κατηγορία πραγμάτων. Λοιπόν, έχω πάρει για ρούχα τώρα κάποια πραγματάκια που χρειάζονται για οργάνωση, κάποια κουτιά και κάποιες έτσι τσαντούλες τέλος πάντων. Πάμε να σας τα δείξω όλα, γιατί αυτά χρειάζονται πάρα πολύ άμεσα. Αρχικά, έχω πάρει αυτά εδώ, τα 4 πακετάκια, βλέπετε. Είναι μπες τσαντούλες με καφέ, η διάσταση είναι 50-35x20, δεν έχω κάνει καμία μέτρηση, πήγα προετοίμαστη να ξέρετε, αλλά αυτοσχεδίασα στο επιτόπου, ό,τι τσάντα και να πάρω κακά τα ψέματα θα με βολέψει, ρούχα θα βάλω μέσα, δεν ήθελα να πάρω και κάτι τεράστιο για να τα έχω έτσι και ανακατηγορίες, οπότε επέλεξα
διέλεξα το beige για τα ρούχα του Κώστα, το ροζ για τα δικά μου ρούχα και συγκεκριμένα έχω πάρει δύο είδη από ροζ. Το ένα είδος είναι αυτό εδώ πέρα, πήρα δύο πακετάκια από αυτό. Βλέπετε εδώ πέρα το σχέδιο είναι super super super, τρελαίνομαι. 50x35x20, σαν τα άλλα του Κώστα. Βλέπετε και εδώ πέρα το απεικονίζει πως είναι. Και πήρα και δύο ακόμα μικρότερα επίτηδες, γιατί έχω σχέδιο. Σας είπα αυτό σχεδία σας στο τζάμπο, τα οποία είναι 35x30x20, σε αυτό εδώ πέρα το σχέδιο, πουά. Οπότε κάπως έτσι θα οργανώσω τα δικά μου τέλος πάντων ρούχα, ό,τι είναι για κάτω από το κρεβάτι. Δεν ξέρω ακριβώς πώς θα το οργανώσω. Έχω δύο σκεπτικά. Θα αποφασίσουμε στο επόμενο βίντεο. Παρ' όλα αυτά την ντουλάπα του Κώστα την έχω ήδη οργανώσει. Την έχετε δει. Σας έκανα έτσι ένα στα γρήγορα ρε παιδί μου. Και θυμάστε τι μου την έσπαγε. Τα καλαθάκια κάτω-κάτω στο τελευταίο ράφι ήταν τρία διαφορετικά χρώματα. Δεν μου κόλλαγε καθόλου. Πήγα λοιπόν και πήρα δύο πακέτα ακόμη, δύο κουτάκια δηλαδή γκρι, να είναι ίδια με το πρώτο κουτί που του έβαλα μέσα στην τουλάπα. Το μπες και το ροζ φεύγουν, παίρνουν δρόμο. Βασικά δεν τα πετάω, προφανώς. Απλά θα πάει για το χολ, γιατί θα κάνουμε οργάνωση και στην τουλάπα στο χολ κάποια στιγμή. Πολύ άμεσα. Γιατί εκεί πέρα δεν έχει γίνει ποτέ οργάνωση. Όπως ήρθαμε σε αυτό το σπίτι, τοποθετήθηκαν όπως, έλεγα θα κάνω οργάνωση, δεν έκανα ποτέ. Οπότε ήρθε η στιγμή να γίνει και αυτό πάρα πολύ άμεσα. Οπότε ναι, θα του φτιάξω και τη δικιά του ντουλάπα, όχι από την αρχή προφανώς, γιατί την έχω ήδη κάνει. Απλά θα βάλουμε κάποιες πινελιές, ρε παιδί μου, κάποιες προσθήκες. Αυτά θα τα δούμε παρέα. Οπότε ναι, πήρα και αυτά τα δύο κουτάκια και ήθελα να πάρω ένα κουτί με καπάκι. Για τα παιχνιδάκια που έχω όλα τα παιδικά. Βγήκε το παιδί από μέσα μου και πήρα αυτό εδώ πέρα που έχει και το unicorn. Και τρελάθηκα, το καταλαβαίνετε φαντάζομαι. Unicorn ή πόνι είναι? Α, δεν ξέρω. Κάτι ενδιάμεσο, τέλος πάντων. Αλλά είναι τέλειο, οπότε ναι, το πήρα και αυτό εδώ πέρα. Να σας το δείξω έτσι και από κοντά πώς είναι το κουτάκι. Αυτό θα το φτιάξουμε και αυτό παρέα σε κάποιο βίντεο, μπορεί και στο επόμενο, θα δούμε. Αλλά ναι, ξεκινάνε οργανώσεις γενικά σε όλο το σπίτι, οπότε θα γίνει χαμουλή. Αυτά ήταν τα πράγματα που πήρα από τζάμπο. Ελπίζω πραγματικά να σας άρεσαν, το σήκωσα για τα καλά. Να ξέρετε ότι έχω ήδη βάλει κάποιες παραγγελίες. Σε πιάνει η καρδιά σου? Τις έχω βάλει όμως, οπότε ναι, έχω βάλει ήδη κάποιες παραγγελίες για update και upgrade του υπνοδωματίου, γιατί πρέπει λίγο να φτιάξει, να στολιστεί, να γίνει έτσι κουκλίστικο ρε παιδί μου, όχι δεν είναι ωραίο, είναι, αλλά πρέπει να αναβαθμιστεί. Αυτό θα είναι επίσης σε βίντεο, το οποίο θα απολαύσουμε παρέα, ένα βίντεο που θα κάνουμε όλο το makeover του δωματίου. Θα ξεκινήσουμε από το πώς είναι δηλαδή και θα ξέρετε. Τώρα αν σας άρεσε το βίντεο ξέρετε τι να κάνετε, like, εγγραφές, κουμπουνάκια, ιστορία, τα πάντα όλα, ακολουθήστε με στα social media, κάτω στο κουδί της περιγραφής σας έχω όλους συνδέσμους, τα πάντα όλα και από τα κεριά τα πάντα. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι γιατί ένας χαμός ακολουθεί, φανταστικά βίντεο, τα αγαπημένα μου κιόλας, γιατί όταν βλέπω YouTube τέτοιο περιεχόμενο μου αρέσει να βλέπω, οπότε ναι, επιτέλους θα κάνουμε και τέτοια βίντεο, θα τα γκρεμίσω όλα από τη χαρά μου και τον ενθουσιασμό μου. Αλλά ναι, τέτοια βίντεο θα ακολουθήσουν στο κανάλι. Ραντεβού τώρα στο επόμενο βίντεο. Οργάνωση ντουλάπα, το λέω και τέλος, το ξεκαθαρίζω, δεν αλλάζω γνώμη, αυτό θα είναι. Φιλάκια πάρα πολλά και να περνάτε όμορφα.